Ανδρέα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ γογό μας. Καλώς ήρθα. Ανέλη λίγο ψηλά, κατέβασέ το. Καλή εβδομάδα, γογό μας. Το έχουμε. Καλή εβδομάδα, γογό. Τι γίνεται? Πώς είσαι? Πού είναι τα λαλάγια? Είπατε, άκουσα που λέγατε θα φέρω μες γογό λαλάγια. Τα φάγανε. Δεν ήρθε κανένα εδώ. Απλώς λέω, απλώς λέω. Έχει κάνει μια ζήλια. Αυτό που κάνει τώρα. Απλώς λέω. Απλά λέει. Θα σου φέρω γογό μου, αλλά πού είναι? Εσύ έφαγες λαλάγια? Όχι, δεν πρέπει. Η καταγωγή σου από πού είναι? Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, ε. Και Ευρυτανία μαμά με δεύτερο πατρικό Λαμία. Λαμία που μεγάλωσα. Μάλιστα. Για να δοκιμάσω. Λοιπόν, λέω εγώ τα υλικά, για δοκιμάστε εσεί. Ναι, ναι, ναι. Μέλι. Έχω ένα κιλό κολοκύθα σε κύβους, 1200 χοιρινό μπούτι. Δυο ξερά μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, δύο μέτρια καρότα, 200 λευκό κρασί. Ένα λίτρο ζωμό κοτόπουλο ή λαχανικών. Τέσσερις κουταλιές σούπας φύλλα που θα σκόμπει. Καλέ. Αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Συγκλονιστικό. Εντάξει, έχουμε πέντε υλικάκια δηλαδή στα αλήθεια. Δεν έχουμε τίποτα τρομερά πράγματα. Ναι, αλλά είναι μέλι. Παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραίο το έχει κάνει, ε. Ωραίο είναι. Το φασκόμπι. Θα πω το εξή. Θα πω ένα tip. Αυτό είναι ένα φαγητό το οποίο έχει και καρότο και κολοκύθα και κρεμμύδι. Όπερ σημαίνει ότι θα είναι γλυκό. Εντάξει. Αν σε κάποιον δεν αρέσει η τόση γλυκύτητα στο φαγητό, μπορεί να τη σπάσει με λίγο ξύδι, με λίγο λεμόνι, δηλαδή θα βάλουμε το κρασί που έχει μια οξύτητα. Ναι. Εντάξει, αλλά μπορεί να θέλουμε ας πούμε και λίγο ξυδάκι έξτρα. Μάλιστα. Κάποιοι από εμάς. Όχι, τώρα έτσι λοιπόν, πολύ είναι πολύ ωραία. Και, και έχει γίνει πενταμάλακι η κολοκύθα. Πενταμάλακι. Η κολοκύθα αμέσως. Αμέσως ψήνεται. Ο δόκιμος αυτός ο όρος. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρεις, εμείς εδώ οι συνάδελφοι, το πενταμάλακι. 3-1 σήμερα εδώ. Εντάξει, έχει ούμπλεξης με το σκοτέλες. Η νομική έχει πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Η νομική έχει μεγάλη εκπροσώπηση από το τραπέζι. 75%. Το γεγονός ότι μπήκαμε σε αυτή τη σχολή και όλοι κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν και άλλοι συνδεδητές μας που ακολούθησαν το επάγγελμα. Η δική μου πολύ. Να, ωραία. Αλλά και πολλοί αυτομόλυσαν επίσης. Αυτομόλυσαν. Η Λένα Ιντιβάν είχε κάνει μία φορά μία ημερίδα που μας είχε καλέσει ο δικηγόρος που δεν έγινα. Και λέει η πρώτη φορά που φωνάζουμε στην νομική ανθρώπους που δεν μας έφτυσαν, λέει, αλλά κάναν κάτι άλλο. Ήμασταν εκεί με τον Χρήστο τον Χωμενίδη, που ήμασταν. Περάσαμε από αυτή τη σχολή, αλλά δεν. Εντάξει. Είναι η νομική πάντως ένα καλή για πολλά. Ναι. Σίγουρα είναι πολύ καλό πτυχίο και πάρα πολύ ωραίες γνώσεις. Και ωραίες γνώσεις. Είναι σοβαρή επιστήμη. Είναι φοβερή επιστήμη. Και νομίζω ότι σου αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Εντελώς. Σου δίνει ένα mindset πολύ συγκεκριμένο. Ξέρεις να. Εγώ ξέρω να ψάχνω, ας πούμε. Σωστό. Ενώ η νομική με έμαθε να ψάχνω. Αν είναι αυτό, σωστό, αν και είναι αλήθεια. Και πέραν αυτού να ψάχνω, δηλαδή πρακτικά, να βρίσκω τον τρόπο να φτάνω εκεί που πρέπει. Και υπομονή. Έρευνα. Για να περιμένεις να δεις. Υπομονή, βέβαια. Ναι. Αν έχεις να πας να καταθέσεις σε δημόσια υπηρεσία οτιδήποτε. Όχι αυτού δίδου στην υπομονή, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ το χοιρινό μπορώ να το αντικαταστήσω με κάτι. Όχι. Με τι θες? Κάτσε ρε παιδί μου, επειδή δεν το τρώω το χοιρινό, να βάλω κάτι άλλο. Ο τίτλος λέει χοιρινό, ναι. Με τι άλλο θα τέριαζε. Η γλυκάδα πάει με το χοιρινό, δεν πάει με το μοσχάρι. Το φασκόμι. Με το μοσχάρι δεν πάει, όντως, αλλά μπορεί να πάει με το κοτοπουλάκι. Ναι, ή γαλοπούλα. Ή γαλοπούλα που είναι έτσι λίγο βαρετό πουλερικό, κατά την κοινή γνώμη, και του βάζεις αυτό, ας πούμε, και γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Οπότε τι κάνεις το σοτάρι τώρα? Τώρα το σοτάρω πάρα πολύ καλά και κάθομαι και λίγο πίσω γιατί φοράω αυτή την ποδιά που την αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω να την κάνω λάδι. Εντάξει, γι' αυτό φοράει τις ποδιές για να μην λερώσει το ρούχο του. Είναι κρίμα, την αγαπώ τώρα πολύ. Τώρα δεν θέλει να λερώσει την ποδιά. Τώρα δεν θέλει να λερώσει την ποδιά. Ναι, αλλά πώς πάει αυτή η ποδιά. Αύριο λέω να φορέσω μια ποδιά πάνω από την ποδιά. Ναι. Όχι, μου αρέσει πολύ το χρόνο. Σοτάρω το κρεατάκι πολύ καλά. Εντάξει, και εδώ μέσα. Όταν λες πολύ καλά, εννοεί πολύ είναι... καλά, χρώμα εννοώ. Χρώμα. I mean χρώμα, σαν εδώ. Του άρπαξε λίγο, μου φαίνεται. Καλή, τι αυτό πρέπει να γίνει τώρα εδώ. Τι της είπες. Έτσι. Δεν ανακατεύομαι. Άμα είχα, ας πούμε, 15 λεπτά ακόμα στον αέρα, θα έκανα έτσι όλα, από όλες τις μεριές. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Αλλά τώρα θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, το σοτάρεις λοιπόν σε δυνατή φωτιά μέσα σε λαδάκι. Yes. Μάλιστα. Βάζω το καρότο και το κρεμμύδι. Η κολοκύθα, επειδή θέλει πολύ λίγο, δεν τη βάζω από την αρχή. Θέλω να τη βάλω, ας πούμε, το κρέας θέλει περίπου μία ώρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θέλω να τη βάλω στα τελευταία 20-25 λεπτά. Και θα την ανακατέψω λίγο
έτσι ώστε λίγη να σπάσει, mm-hmm. για να μου κάνει λίγο καλύτερο ζουμί, ας πούμε, σάλτσα, ναι. και λίγη να μείνει ολόκληρο κομμάτι. Ναι, αυτή είναι προβρασμένη. Την πήρες στον ατμό. Αυτή είναι έτοιμη ατμού. Ναι. Αυτή εκεί που έχω φτιάξει το δικό σας, επειδή είχαμε περισσότερο χρόνο, ναι. ήταν ομή. Α, ωραία έγινε. Πολύ μένει. Ναι, 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 δεν θέλει, 20 λεπτά περίπου θέλει. Πάντως έχεις πολύ λίγα υλικά και γίνεται τόσο ωραίο. Ναι. Μοιάζει σαν να είναι... Λίγο λεμονάκι, λίγο ξυδάκι, όποιος θέλει να προσθέσει. Και στο τέλος, όταν θα φτάσω και η κολοκύθα μου θα έχει βράσει, θα την έχω ανακατέψει δύο φορές, θα έχουμε σπάσει άκρες. Mm-hmm. Θα έχει σαλτσάρι, αλλά δεν θέλω να τη λιώσω άλλο. Ανακατεύω έτσι. Εντάξει, όλη την κατσαρόλα μαζί. Αυτό το πιάτο είναι. Πώς πας σε κάτι ταβέρνα και λένε πιάτα ημέρα, σχοινό με κολοκύθα και φασκόμενο. Ναι. Είναι από αυτά. Πώς το οραματίστηκε. Το οραματίστηκα τώρα στην ταβέρνα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα η ψυχή μου είναι αφιερωμένη στην ελληνική ταβέρνα. Και εμένα. Η μαγειρική μου ψυχή κιόλα εννοώ. Είναι αφιερωμένη στην ελληνική ταβέρνα. Πώς να γινόταν να μαγειρεύω μόνο έτσι. Ό,τι βρήκα το πρωί, το μαγείρεψα. Να, αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σβήνω με το κρασί. Έχω βάλει εδώ πέρα ένα κύβο που είναι αγορασμένος, αλλά σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα ότι θέλω να κάνουμε την άλλη εβδομάδα που μήπως δείξουμε ένα ζωμό. Ναι, θα ήθελα πολύ. Γιατί δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Ξέρεις τι μαζεύω τόσο καιρό. Πλένω όλα τα λαχανικά, αυτά, ας πούμε, τώρα δεν τα έχω επιπλημμένα. Ναι. Και μαζεύω όλα τα σκράπς, τα έχω στην κατάψυξη, μια τέτοια μεγάλη σακούλα για να κάνω το ζωμό. Οπότε λέω πως την άλλη εβδομάδα κάνουμε δικούς μας ζωμούς. Να δείξουμε πώς γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, πώς τους φυλάμε. Αμέ, θα σου πω. Σβήνω το κρασάκι. Ξέρεις πώς τους φυλάς. Το βάζεις σε αυτό που βάζεις στα παγάκια. Τσουκ, 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 τσουκ. Ξέρεις, μην το κάνω, μην το πεις όλο spoiler σήμερα, γιατί πρέπει να πω και κάτι στον αέρα. Εντάξει. Αλήθεια και το βάζεις στην κατάσταση. Ναι, 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 έτοιμο, εγώ και το λεμόνι κάνω έτσι όταν έχω πολλά λεμόνια. Ναι, το λεμόνι είναι και εγώ. Και πολύ εύκολο επίσης είναι όταν έχεις πολλά μυρωδικά, ξέρω εγώ, αγόρασες ή σου φέρανε. Αυτό για να μην χαλάσουν, ναι. ξυλοκόβεις και μέσα σε σαπαγάκια με λίγο ελαιόλαδο. Και γίνεται ένα παγάκι αρωματικό στην ουσία που το ρίχνεις απευθείας ναι, μέσα. Ναι, γιατί παίρνεις όλο το ματσάκι που με το μαϊντανό, είναι ναι, ένας τόνος. Λίγο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Α, ωραίο κόλπο αυτό. Κατάλαβες. Okay. Που παίρνεις όλο το ματσάκι μαϊντανό και δεν ξέρεις τι το κάνεις. Ναι. Σου ψιλοκόβεις, λέει, και το βάζεις με ελαιόλαδο πάλι στην παγωθήκη. Οικιακή οικονομία. Α. Καλό. Λοιπόν, ρίχνω αφού και το πλύνω. Βέβαια. Ναι, έτοιμο να είναι. Ρίχνω και το ζωμό και αφήνω το φαγητό να βράσει. Δεν έκανα τίποτα wow. Από ποιο κομμάτι είναι εκείνο τόσο μαλακό. Αλλά μπορώ και λαιμό. Απλώς ο λαιμός έχει λίγο περισσότερο ενδιάμεσο λίπος. Ενώ το μπούτι είναι εξωτερικό, το κόβεις, το βγάλεις. Ναι. Προλαβαίνεις, κάνεις μαγειρικές και τέτοια. Τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Μ' αρέσει όμως. Και εμένα πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Μικρή τρώει κρέας, τρώει χοιρινό. Εντάξει, έτσι και έτσι. Ναι, ναι. Αλλά γενικά τρώει. Δεν τρελαίνεται, ναι. Ναι. Να σου πω κάτι ετοιμάζει στην ΕΡΤ. Βεβαίως. Πακέτο. Αλήθεια. Ευχαριστώ μας. Ευχαριστώ. Πακέτο για την Εύα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν ωραία θέλει, λοιπόν. Αν θέλει, θα το φάει. Οκ, okay, ηθικά θα φάει όλα τα λαχανικά, την κολοκύθα, όλα αυτά. Τρελαίνεται. Ευχαριστώ. Τέλει. Για μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Και ετοιμάζεις την αρχή. Λοιπόν, ετοιμάζουμε το απαραίτητο φως. Τι είναι αυτό. Είναι μία σειρά 8 επεισοδίων. Mm. Είναι βασισμένη στο βιβλίο της Ντόρινας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλας Παπαϊκονόμου και κάποια Κισονέργη, σε σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη και πότε παραγωγή Νίντα Φίξερ. Ξεκινάμε συνολικά γυρίσματα σήμερα. Αλήθεια. Αυτή την εβδομάδα. Ναι. Άντε με το καλό, σήμερα, Ναι. Σήμερα εγώ δεν έχω, έχω την Πέμπτη. Ναι. Θα είναι για 8 επεισόδια για Earth το Earthflix. Και μετά για το... Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Όπως ανέφερα τους συντελεστές είναι οι... Καταλαβαίνουμε, βεβαίως. Αυτό το οποίο έγινε με την... Με την έρημη χώρα. Είναι ιδιαίτερη παραγωγή. Έγινε χαμός. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό πόσο κόσμος μπαίνει στο Netflix. Βγήκαν τα 4 πρώτα επεισόδια της έρημης χώρας τώρα την Παρασκευή. Έγινε φαινόμενο κανονικά. Και αργότερα θα κάνουμε μια σειρά που θα λέγεται «Μαμά στα κρυφά». Θα τα πούμε, φαντάζομαι με άλλες. Να μας ξανάρθουν, γιατί θα πολλά να λέμε. Να λέμε τα νέα μας έτσι. Να τρώμε, να περνάμε πολύ ωραία. Και στο θέατρο Χόρν έχουν ήδη ξεκινήσει οι παραστάσεις «Μάρτυρας κατηγορίας». Είναι η δεύτερη χρονιά που παίζεται αυτή η μεγάλη επιτυχία. Και ευχόμαστε να πάτε πολύ καλά σε αυτή τη σεζόν. Θα έρθουμε οπωσδήποτε και εμείς να σε δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς πάρα πολύ. Μα δω το γλαστράκι μου. Και ρίχνεις το φασκόμηλό σου. Ρίχνω το φασκόμηλό μου. Στο τέλος το κάνεις αυτό. Όχι, όχι. Στην αρχή, μόλις σοτάρω, μόλις σβήσω το κρασί. Μάλιστα. Και το αφήνεις εκεί μέσα. Και το αφήνω να βράσει. Ναι, πόση ώρα θα το αφήσεις όμως για να γίνει έτσι μέλι. Μία ώρα. Μία ώρα. 20 λεπτά πριν τελειώσουμε, βάζουμε την κολοκύθα.
Αν είναι όμοιοι, αν είναι βρασμένοι, 10 λεπτά. 10 λεπτά το έχουμε. Ωραία. Εντάξει. Εγώ μη θα την πάρω. Ναι, έχει και πάρα πολλές στη λαϊκή τώρα. Πάρα πολύ. Και είναι πολύ φθηνή αυτή τη στιγμή. Είναι υλικό εποχής. Είναι φθηνό υλικό. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, είναι πολύ καλό που μαγειρεύεις με τα υλικά της κάθε εποχής. Ναι, και κόβουμε επίσης, καθαρίζουμε. Εμένα μου φέρει η φίλη μου η Όλγα μέχρι χθες μία τόση. Ναι. Θα σας φέρω λίγο, θέλετε. Ναι, με. Θα σας φέρω. Την καθαρίσω σήμερα, σας φέρω αύριο. Αχ, ναι, φέρε. Σε σακουλάκι γιατί βάλουμε στην κατάψυξη. Ναι, ναι, ναι. Θα σας φέρω την καθαρισμένη. Είδες εδώ πέρα αυτή η εκπομπή. Φέρνει ο καθένας ό,τι έχει. Κάτι ντοματίνια είχα, δεν ήξερα τι να τα κάνω. Να τα φτιάξει σάλτσα. Δηλαδή, άμα θέλει κάτι να φέρει, φέρει. Ωραία. Την επόμενη φορά σου έχει ξεμείνει κάτι στο ψυγείο. Θα φέρω όμω τη γοργοπαίδα. Προ το παρόν, παίρνω το φαγητό. Παίρνει το φαγητάκι.